Χαίρετε. Λοιπόν, σχετικά με ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, αυτό της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων από τη νέα κυβέρνηση του κοιμισμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βλέπω συνεχώς τα σχόλιά σας, εξαιρετική κίνηση από τον κοιμισμένο, έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει, να ορίστε και κάτι καλό που εσύ τον κατηγορεί συνεχώς και την πλευρά τους. Λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, γενικά ο κόσμος μπορεί να κοροϊδεύεται, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ποια είναι η αξία και η ουσία από την πράξη δηλαδή αυτής της αναγνώρισης της γενοκτονίας? Ποια είναι η αξία, δηλαδή πείτε μου, ότι την ημέρα που θα το εορτάζουν αυτό στην Αρμενία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, θα έρθει και ένας πρέσβης από τις ΗΠΑ? Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Δηλαδή να έρθει να κλαίει άλλος ένας μαζί σας. Και αυτό δεν το λέω μόνο για τους Αρμένιους, αυτό το λέω και για την γενοκτονία των Ποντίων. Το ίδιο δηλαδή ισχύει και για εμάς. Από τη μία σας κάνουν τα γλυκά μάτια και κοιτάξτε τι καλοί που είμαστε και σας υπογράφουν ένα χαρτί ότι και εμείς αναγνωρίζουμε τη σφαγή σας. Μπράβο. Από την άλλη συνεχίζουν να συνεργάζονται και όχι μόνο συνεχίζουν να συνεργάζονται, αλλά από κοινού υποθάλπτουν το μέλλον των απογόνων των σφαγιασθέντων, όπως αυτό των Αρμενίων και των Ποντίων, δηλαδή εδώ στη χώρα μας, στους Έλληνες, αλλά και στον Ελίσποντο, γιατί έχουν μείνει πολλοί εκεί πίσω. Από τη μία, δηλαδή, για τα μάτια του κόσμου, σας λένε εντάξει, και εμείς μαζί σας και όλοι μαζί θα τιμούμε την ημέρα αυτή και θα κλαίμε όλοι μαζί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Εγώ δεν λέω να μην τελούνται τα τρισάγια ή ότι άλλο τέλος πάντων στη μνήμη των νεκρών ή να μην αποτείουμε φόρο τιμής σε όλους αυτούς και να συνεχίσουμε να θυμόμαστε το τι συνέβη. Αλλά δεν έχει ουσία μόνο να συγκεντρωνόμαστε μια φορά το χρόνο και να τα λέμε μεταξύ μας και να κλαίμε μεταξύ μας και να γίνεται ό,τι γίνεται. Οι Αμερικάνοι το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Σου λέει κάτσε να τους ρίξω λίγο στάχτη στα μάτια και από την άλλη εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, είδατε τι έγινε πριν λίγο καιρό στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δηλαδή, βλέπετε τι γίνεται στο Αιγαίο. Εγώ θα προτιμούσα δηλαδή να μην αναγνωρίσουν καμία γενοκτονία και από την άλλη η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να ήταν απολύτως ενάντια στα συμφέροντα των Τούρκων. Είναι ακριβώς σαν να κρατάω ένα μαχαίρι στο χέρι μου, να έρχομαι να σας χαϊδεύω το κεφάλι και να σας λέω τι καλός άνθρωπος που είστε και από την άλλη να σας ρίχνω πισόπλατες μαχαιριές. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Και εσείς να χαίρεστε την ίδια ώρα που σας καρφώνω και να λέτε μπράβο, σε ευχαριστώ φίλε μου για τα καλά σου λόγια, είσαι πολύ καλός. Λοιπόν, θα σοβαρευτούμε κάποια στιγμή. Γενναία πολιτική απόφαση και στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή από οποιονδήποτε προς την πλευρά των Αρμενίων ή τη δική μας, αν αυτό έχει να κάνει με τους Πόντιους ή και τους Μικρασιάτες, γιατί και εκεί είχαμε άλλη μια γενοκτονία, ή και τους Κύπριους, γιατί και εκεί είχαμε άλλη μια γενοκτονία. Γενναία λοιπόν πολιτική απόφαση θα ήταν να πούνε, κοιτάξτε να δείτε, βιάσατε, σκοτώσατε, κλέψατε, διαλύσατε, κάψατε. Ήρθε η ώρα να πληρώσετε. Πώς θα πληρώσετε? Θα είναι αποζημιώσεις, που η άποψή μου ακόμα και για αυτά είναι ότι δεν έχουν και αυτά καμία ουσία. Δηλαδή, ουσία θα είχε, κύριοι, εδώ έχει συνέβη ένα τεράστιο έγκλημα και οφείλουμε να αποκαταστήσουμε το δίκαιο. Ποιο είναι το δίκαιο? Σφαγιάστηκαν οι Έλληνες στη Μικρά Ασία, αποκατάσταση του ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή. Είχαμε σφαγές στην Αρμενία, αποκατάσταση του αρμένικου πληθυσμού στην περιοχή που γίνανε οι σφαγές. Και να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές όλες οι ξένες δυνάμεις. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Αυτές είναι σοβαρές πολιτικές και εθνικές θέσεις συμπαράστασης. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ας στηρίξουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι στις ΗΠΑ από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν το άδικο και το τι συνέβη, ας στηρίξουν την αμυντική βιομηχανία της Αρμενίας. Ορίστε. Εδώ να σας δω. Στην πράξη. Ας αποσύρουν τη στήριξη από την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας παράλληλα. Ας στηρίξουν την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας. Όχι να τη διαλύσουν όπως την έχουν κάνει, για να την πάρουν κόψο χρονιάς και να την αγοράσουν, με απότερο σκοπό την αποκατάσταση της αδικίας. Η αποκατάσταση της αδικίας είναι αυτό που σας είπα πριν. Τώρα, αν εσείς αρκείστε στις ημέρες μνήμης και χαίρεστε που μας βαυκαλίζουν δεξιά και αριστερά, τι να σας πω. Δικαίωμά σας να το δέχεστε και να ευχαριστιέστε, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ ως κάτι το ουσιαστικό. Τα έθνη δεν είναι προσωπικότητες ανθρώπινες, δηλαδή δεν είναι ότι θα πας να δώσεις παρηγοριά σε ένα έθνος και να το χτυπήσεις την πλάτη του και να πεις εντάξει σας καταλαβαίνουμε, δεν πειράζει, κακοί οι Τούρκοι και εσείς είστε πολύ καλοί και δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Το έθνος δεν κερδίζει κάτι από αυτό. Αν ήσουν ένας άνθρωπος και θα άκουγες μια καλή κουβέντα, να πω ότι σε ψυχικό επίπεδο θα σε βοηθήσει κάπως να το ξεπεράσεις.
αλλά εδώ μιλάμε για εθνικές οντότητες. Εδώ μιλάμε για κράτη. Δηλαδή το κράτος, για να δείξει στήριξη, πέρα από τα λόγια, θα πρέπει να έχει πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συμπαράσταση. Κάτι χειροπιαστό, με λίγα λόγια. Μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό. Κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει το κράτος. Να κάνει κάτι. Να κάνει κάτι για τις σφαγές που έγιναν. Να κάνει κάτι για τους σφαγείς. Αυτές λοιπόν είναι πράξεις συμπαράστασης. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε, θα περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.